Και η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τρομακτικά τον κίνδυνο για το ξέσπασμα μεγάλων πυρκαγιών. Σήμερα η πυροσβεστική τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό όταν μια τέτοια πυρκαγιά ξέσπασε στο Κρυονέρι, λίγο αργότερα μια ακόμη στη Βαριμπόμπη. Η επέμβαση των πυροσβεστών και στις δύο περιπτώσεις ήταν άμεση, τόσο από τον αέρα όσο και πήγες δυνάμεις, και οι πυρκαγιές δεν έφτασαν σε κατοικημένες περιοχές τις οποίες πλησίαζαν. Και 4 το πρωί και στο Κρυονέρι σημαίνει συναγερμός. Η φωτιά που ξεκινάει μέσα σε ρεματιά στην περιοχή της Δροσοπηγής αρχίζει να εξαπλώνεται. Εντάξει, μέσα σε 5 λεπτά. 5 λεπτά ακριβώς. Και γίνεται όλο αυτό. Οι κάτοικοι που βρίσκονται πιο κοντά στο σημείο απομακρύνονται. Φύγαμε άρον-άρον γιατί ξυπνάνε οι μνήμες του παρελθόντος το 21. Που ήμασταν πάλι δουλειά και είχαμε αφήσει εδώ τα παιδιά. Αυτή τη φορά απείλησε τον οικισμό, ωστόσο δεν πλησίασε κοντά στα σπίτια. Υπήρξε καπνός εντόνος σε όλη την περιοχή. Η ατμόσφαιρα γίνεται αποπνικτική. Δρόμοι κλείνουν για τη διέλευση οχημάτων. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύονται και 2 ώρες αργότερα καταφέρνουν να οριοθετήσουν το πύρινο μέτωπο. Η περιοχή που έπιασε φωτιά πριν 3 χρόνια το 21 ξανακάηκε. Ευτυχώς τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα, η πολιτική προστασία πέσανε κατευθείαν και νομίζω ότι πιάσαμε τη φωτιά. Το σημείο εκκίνησης της φωτιάς εντοπίστηκε άμεσα με τη χρήση ντρόουν, το οποίο μετέδιδε απευθείας εικόνα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και ευτυχώς που ήταν σε αυτό το σημείο, γιατί αν ήταν δασισόδηση η περιοχή όπως πριν, φοβάμαι ότι θα είχαμε άλλα αποτελέσματα. Σχεδόν ταυτόχρονα με την οριοθέτηση της φωτιάς στο Κρυονέρι, νέα εστία προέκυψε μόλις μερικά χιλιόμετρα μακριά. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, ξέσπασε καινούργια πυρκαγιά, αυτή τη φορά στη Βαριμπόμπη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονταν κοντά έσπασαν γρήγορα και την έθεσαν υπό έλεγχο. Και λέμε ότι θα ζήσουμε μια από τα ίδια μέσα σε 3 χρόνια χωρίς να υπάρχει δάσος κιόλας. Παρακολούθησα από το πεδίο τις προσπάθειες των πυροσβεστών, των εθελοντών μας και όλων όσων επιχείρησαν. Φέτος θα πρέπει να υπερβούνε αυτούς στην πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο που ήδη διανύουμε. Φαίνεται ότι πάμε για ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι. Όσο παραμένουμε σε ένα τέτοιο πεδίο υψηλών θερμοκρασιών, τόσο πιο εύκολο θα είναι να εκδηλωθεί φωτιά και να έχουμε δυνητικά καταστροφικές πυρκαγιές. Ήδη σε 48 ώρες εκδηλώθηκαν 80 πυρκαγιές και παρά τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, υψηλή επικινδυνότητα υπάρχει την Πέμπτη για Αττική, Νότια Εύβοια και Ρόδο.